Γεωργιάδης. Καλή σας ημέρα κύριε Γεωργιάδη, καλή εβδομάδα. Καλή σας μέρα, κάθε καλό σας εύχομαι. Να είστε καλά. Έτσι να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας. Έχω την αίσθηση ότι έξω πάμε πάρα πολύ καλά. Η εικόνα που έχουν οι ξένοι για την οικονομία της Κύπρου μάλλον είναι περισσότερο έτσι καλύτερη από όσο εμείς περιμέναμε. Μέσα ακόμα δεν έχει φανεί τόσο αυτή η, αν θέλετε, η εξέλιξη θετική. Ο κόσμος ακόμα περνά δύσκολα. Έχει περάσει πολύ δύσκολα, περνά ακόμα δύσκολα. Ήθελα να δούμε έτσι το θέμα αυτό. Έξω καλά, μέσα πότε θα πάμε καλύτερα. Ναι. Δεν θεωρώ ότι η κυπριακή οικονομία πάει καλά. Αυτό καλό είναι. Θεωρώ ότι πάει καλύτερα. Μάλιστα. Υπάρχει μια διαφορά. Δείχνει ή επιβεβαιώνει πως τα πράγματα έχουν αρχίσει να διορθώνονται. Είχαμε βρεθεί σε μια πορεία διολύσφησης, η οποία ξεκίνησε τουλάχιστον το 2011. Αυτή την πορεία την έχουμε ανακόψει. Η διολύσφηση έχει αντιστραφεί και έχει ξεκινήσει η διόρθωση όχι μόνο των δημοσίων οικονομικών, όχι μόνο των τραπεζικών δεδομένων. Το κυριότερο, η πραγματική οικονομία, η αγορά, εκεί όπου δημιουργούνται και χάνονται θέσεις εργασίας. Έχει ξεκινήσει από την αρχή της χρονιάς η διόρθωση και στην πραγματική οικονομία. Συνεπώς, λέω, ισχυρίζομαι πως τα πράγματα πάνε καλύτερα, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως η κατάσταση της κυπριακής οικονομίας είναι καλή, πως έχουμε ξαφνικά γίνει Λουξεμβούργο. Μάλιστα. Και Ολλανδία. Έχετε δίκιο. Και πως μπορούμε συνεπώς να επαναπαυθούμε ή να υιοθετήσουμε ξανά εκείνες τις πρακτικές, τις νοοτροπίες και τις πολιτικές που ευθύς εξ αρχής ευθύνονται για τον εκτροχιασμό. Συνεπώς, θεωρώ πως αυτή είναι η εικόνα και ίσως αυτό που λέτε το εξωτερικό με το εσωτερικό, ίσως αυτοί που μας κρίνουν και μας παρακολουθούν από το εξωτερικό, πιο ψύχρεμα ίσως από εμάς, το βλέπουν. Δεν σημαίνει πως θα υιοθετούσα όλες τις εκτιμήσεις των ξένων. Κατά η γενική εικόνα με βρίσκει σύμφωνο, αλλά θεωρώ πως υπάρχει μια ψύχρεμη θεώρηση όσων μας παρακολουθούν ότι η κυπριακή οικονομία ακριβώς έχει μπει σε πορεία διόρθωσης, την οποία βεβαίως, όπως έχω πει, πρέπει να την συνεχίσουμε. Κύριε Υπουργέ, σίγουρα θα πρέπει όλοι να το υιοθετήσουν αυτό, ότι δεν χρειάζεται εφησυχασμός, για να μην γυρίσουμε πίσω. Τι είναι αυτό, να πάμε λίγο στο αρνητικό, τι είναι αυτό που μπορεί να ανακόψει τώρα την πορεία ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας, τι είναι αυτό που σας φοβίζει? Κοιτάξτε, δεν θεωρώ πως υπάρχουν οι εξωγενείς κίνδυνοι. Μάλιστα. Δεν θεωρώ πως αυτή η εξωγενής, η εξωτερική κίνδυνη είναι αυτή που μπορεί να προκαλέσουν τα μεγαλύτερα προβλήματα στην οικονομία μας. Είχαμε, για παράδειγμα, μια πορεία αβεβαιότητας σε σχέση με την πορεία της ελληνικής οικονομίας και την υποτιθέμενη διασύνδεση της με τη δική μας οικονομία. Έχετε δει πως δεν έχουμε επηρεαστεί. Είχαν ανησυχίες για την ρωσική οικονομία. Και πάλι θεωρώ πως οι συνέπειες ήταν πολύ πιο περιορισμένες από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί. Δεν είναι λοιπόν τους εξωτερικούς κίνδυνους που φοβάμαι, κύριε Δημητρόπουλο, που θα με ανησυχούσαν. Είναι την δική μας νοοτροπία και αντίληψη, η οποία ελπίζω πράγματι να έχει αλλάξει. Στο χέρι μας είναι, αυτό θέλω να πω με λίγα λόγια. Στο χέρι μας είναι εάν θα επιβεβαιώσουμε, να διατηρήσουμε και να ενδυναμώσουμε αυτή την πορεία ανάκαμψης ή συμπεριφερόμενοι ανεύθυνα για άλλη μια φορά, να την υπονομεύσουμε σε αυτή την κρίσιμη περίοδο που η κυπριακή οικονομία γυρίζει. Συνεπώς, αν υπάρχει κάτι που με ανησυχεί, είναι αυτό. Να ρωτήσω κάτι, επειδή δεν χρειάζεται κάποιος να είναι οικονομολόγος να καταλάβει ότι για να πάει μια οικονομία μπροστά,
ειδικά όταν βγαίνει μέσα από τέτοια μεγάλη ύφεση, χρειάζονται επενδύσεις. Το κομμάτι επενδύσεις, ξέρω σας απασχολεί, το τρέχετε. Πού βρισκόμαστε, υπάρχει ενδιαφέρον για επενδύσεις στην Κύπρο? Αξίζει τον κόπο σήμερα κάποιος ξένος να έρθει να επενδύσει στην Κύπρο? Χωρίς αμφιβολία. Παρά τις υστερήσεις, παρά τις αδυναμίες μας, η Κύπρος παραμένει ένας πολύ ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις και επιχειρηματικότητα. Αυτά τα πλεονεκτήματα τα προβάλλουμε με κάθε ευκαιρία και βασίζεται η κυπριακή οικονομία, αλλά και η πορεία ανάκαμψης της και στην παρουσία ξένων επενδυτών. Να σας αναφέρω ένα τομέα της οικονομίας μας, ο οποίος ίσως δεν απολαμβάνει τόσο πολύ τα φώτα της δημοσιότητας, όμως είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός τομέας, της ναυτιλίας, ο οποίος συνεισφέρει ένα τεράστιο ποσοστό στο εθνικό προϊόν και αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά από ξένες επενδύσεις, ξένες εταιρείες, οι οποίες έχουν αξιολογήσει θετικά την Κύπρο και τα πλεονεκτήματα της, έχουν ανοίξει γραφεία, δραστηριοποιούνται και έχουν αντέξει την πίεση των τελευταίων ετών, αλλά και το όχι τόσο θετικό περιβάλλον για τον τομέα της ναυτιλίας διεθνώς. Δεν έχουν κλείσει, αντιθέτως έχουν ανοίξει γραφεία και έχουν έρθει νέες εταιρείες, δημιουργούνται θέσεις απασχόλησης και αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα. Όμως και εδώ, κύριε Δημητρόπουλε, δεν θα πρέπει να οδηγούμαστε ποτέ στον εφησυχασμό. Εάν έχεις ένα πλεονέκτημα ως οικονομία, πρέπει συνεχώς να το διατηρείς, συνεχώς να το βελτιώνεις, αλλά και να έχεις την ευθυκρισία να αναγνωρίζεις που είναι τα λάθη σου ή οι αδυναμίες σου ως οικονομία. Ξέρουμε, για παράδειγμα, πως βασική αδυναμία για την κυπριακή οικονομία είναι η αξία της διαδικασίας, η γραφειοκρατία. Και γι' αυτό έχει αναχθεί αυτό το ζήτημα και ως προτεραιότητα και έχοντας αντιμετωπίσει τα δύσκολα της κρίσης μέχρι σήμερα, στο επόμενο διάστημα, στο δεύτερο ίμιση της διακυβέρνησης Αναστασιάδη, μπορώ να σας πω πως θα είναι η προτεραιότητα. Σιγά σιγά, βήμα βήμα, περιορίζουμε αυτό το βάρος, το αχρίαστο, που έχει διαχρονικά δημιουργηθεί και αφαιρεί από την κατά τα άλλα θετική εικόνα της Κύπρου ως προορισμός για ξένες επενδύσεις και επιχειρηματικότητα. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Έχουμε χάσει ούκο λίγους επενδυτές λόγω ακριβώς αυτής της συμπεριφοράς και της γραφειοκρατίας. Ας ελπίσουμε ότι θα σταματήσει αυτό το θέμα και θα έρχονται εδώ οι άνθρωποι και θα εξυπηρετούνται, γιατί βάζουν τα λεφτά τους. Μην το ξεχνάμε αυτό, ότι επενδύουν σε εμάς. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, κύριε Υπουργέ. Λέμε συνέχεια, λέτε εσείς συνέχεια, τα οικονομικά επιτελεία, ότι οδεύουμε προς έξοδο από το μνημόνιο. Και ήθελα να ρωτήσω, έξοδο από το μνημόνιο για τον απλό πολίτη, τι θα σημαίνει? Θα σημαίνει θέσεις εργασίας, θα σημαίνει αυξήσεις μισθούς, θα σημαίνει βελτίωση του βιωτικού επίπεδου? Πώς μπορεί να το μεταφράσει κάποιος αυτό, έξοδος από το μνημόνιο? Σίγουρα να πάμε σε καταστάσεις που ήμασταν πριν από 10 χρόνια, δεν θα πάμε ποτέ, τελειώσαν αυτά. Αλλά ναι, πού μπορούμε να φτάσουμε? Έξοδος από το μνημόνιο, κύριε Δημητρόπουλε, σημαίνει ότι την Κύπρο δεν θα την στηρίζουν πλέον οικονομικά οι Βέλγοι, οι Εσθονοί, οι Ιρλανδοί και οι Σλοβάκοι και οι υπόλοιποι εταίροι μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το βασικό είναι αυτό, ότι μέχρι τώρα ζούσαμε, μπορούσαμε να λειτουργήσουμε ως κράτος, να πληρώνουμε μισθούς, συντάξεις με την οικονομική στήριξη των κρατών μελών της Ευρωζώνης, τους Ευρωπαίους Εταίρους μας, αλλά και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Έξοδος από το μνημόνιο σημαίνει ότι δεν υπάρχει πλέον αυτή η ανάγκη να ζεις με τα δεκανίκια των Τρίτων, οι οποίοι εν πάση περιπτώσει την οικονομική του στήριξη δεν την δίνουν χωρίς όρους και προϋποθέσεις
αλλά και διαδικασίες που σε κάποιες περιπτώσεις ενοχλούν, επειδή υπάρχει ένα στοιχείο ελέγχου ή κυρεμονίας. Συνεπώς, το άμεσο είναι αυτό. Οι δουλειές για τους συμπολίτες μας και οι ευκαιρίες θα προκύψουν μέσα από την παράλληλη διαδικασία διόρθωσης της οικονομίας, της εξόδου της κυπριακής οικονομίας από την ύφεση, της επανόδου σε αριθμούς ανάπτυξης, και είναι η ανάπτυξη και η ανάκαμψη της οικονομίας ο μόνος τρόπος, δεν υπάρχει άλλος τρόπος, ο μόνος τρόπος που θα αντιμετωπιστεί τελικά και υψηλή ανεργία και όλες οι υπόλοιπες συνέπειες που έχουν δυστυχώς συσσωρευθεί τα τελευταία χρόνια. Και γι' αυτό επιμένω και τονίζω πως η έξοδος μας από αυτό το πρόγραμμα στήριξης είναι μεν σημαντική, αλλά με κανένα τρόπο δεν θα πρέπει να οδηγήσει στον εφησυχασμό. Θα είναι δική μας ευθύνη, και υπογραμμίζω την λέξη ευθύνη, να συνεχίσουμε την προσπάθεια για την προώθηση των μεταρρυθμίσεων, των αλλαγών, των κινήσεων που εξηγένουν είτε τα δημόσια οικονομικά είτε το τραπεζικό μας σύστημα, επειδή πρώτον έχουμε δρόμο να διανύσουμε και δεύτερο πρέπει ασφαλώς να αποτρέψουμε την εκδήλωση ξανά εκείνων των προβλημάτων που μας οδήγησε σε αυτή την πολιτική θέση. Σαφέστατο, σας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά και για το καλό βέβαια των συμπολιτών μας και για το τόπο μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ.